Σεβασμιότατοι, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, πράγματι, αγαπητέ Σταύρο, σήμερα είναι μια ωραία μέρα για τον Βόρειο Εύρο, για τον Εύρο, για τη Θράκη συνολικά. Και θέλω να σας πω, καταρχάς, πόσο ικανοποιημένος είμαι που το σχέδιο αυτό το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα είναι αποτέλεσμα μίας παραγωγικής και ουσιαστικής διαβούλευσης, η οποία έγινε με όλους τους τοπικούς φορείς. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Ορεστιάδα και όχι στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να σηματοδοτήσουμε την ξεχωριστή προτεραιότητα την οποία δίνει η κυβέρνηση στην αναπτυξιακή δυναμική του κεντρικού και του Βόρειου Εύρου. Θυμάστε ότι πριν από ένα χρόνο και κάτι βρεθήκαμε πάλι εδώ μετά από μία καταστροφική πυρκαγιά. Τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απότοκο της κλιματικής κρίσης. Και θυμάμαι τότε στα μάτια πολλών συμπολιτών σας το φόβο, την απογοήτευση, τη δυσπιστία κατά το πόσο αυτά τα οποία τους λέγαμε τότε ότι θέλουμε να κάνουμε θα μπορούσαν τελικά να υλοποιηθούν. Την αμφισβήτηση ότι η κυβέρνηση είχε τελικά τη βούληση να περάσει από τις γενικές επικοινωνιακές εξαγγελίες στην υλοποίηση ενός πλέγματος συγκεκριμένων μέτρων. Σήμερα πιστεύω ότι έχετε κάθε λόγο να είστε πιο αισιόδοξοι και να αισθάνεστε και τη φροντίδα της κυβέρνησης, αλλά και την ασφάλεια την οποία πρέπει να αισθάνεστε ως πολίτες που φυλάτε τα ανατολικά σύνορα της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης. Δεν είμαστε όμως εδώ πέρα μόνο για να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο ο Εύρος θα γιατρέψει τις πληγές του από μία περιβαλλοντική καταστροφή. Είμαστε εδώ και γιατί ακριβώς ο Εύρος είναι το ανατολικό σύνορο της Ελλάδος και της Ευρώπης. Και θυμήθηκε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης τις πολύ δύσκολες μέρες του Μαρτίου του 2020, όταν στην ουσία η απόφαση την οποία πήραμε τότε να προστατεύσουμε τα σύνορα της πατρίδος μας και την υλοποιήσαμε με αποτελεσματικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, υπήρξε ιστορική, διότι ουσιαστικά άλλαξε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη φυλάει τα σύνορά της. Και σήμερα η Ελλάδα είναι χώρα πρότυπο στη φύλαξη των συνόρων και των χερσαίων και των θαλασσίων. Με υποδειγματική, και θέλω να το τονίσω αυτό, συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων, με αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και με διαρκή πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία, έτσι ώστε η φύλαξη των συνόρων να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, διότι αυτή είναι μια υπόθεση η οποία δεν αφορά μόνο την πατρίδα μας, αφορά και ολόκληρη την Ευρώπη. Και έχουμε κάθε λόγο, νομίζω, όλοι μας και πρώτα και πάνω απ' όλα οι Ευρύτησες και οι Ευρύτες να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το οποίο πετύχαμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Ο τρίτος λόγος που είμαστε όμως εδώ στην Ορεστιάδα και όχι στην Αλεξανδρούπολη έχει να κάνει με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στην αρχή αυτής της μαραθώνιας συνεδρίασης και θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, ο Άκης ο Σκέτσος, σχετικά με τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Η αλήθεια είναι, και το είπε πολύ γλαφυρά ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ότι τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των πολιτικών αυτής της κυβέρνησης, ο στρατηγικός ρόλος της Αλεξανδρούπολης έχει αναβαθμιστεί πέρα από κάθε προσδοκία. Όμως είναι επίσης αλήθεια ότι ο υπόλοιπος Εύρος, ο κεντρικός, ο βόρειος Εύρος, οι τρεις Δήμοι, το Σουφλί, το Διδημότυχο, η Ορεστιάδα, δεν έχουν μπορέσει να ακολουθήσουν τους ίδιους αναπτυξιακούς ρυθμούς.
και για εμάς η σύγκληση μεταξύ των περιφερειών, μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Και γι' αυτό και είδατε ότι το πλαίσιο των μέτρων τα οποία εξεγγείλαμε έχουν μια ειδική μέρημνα για το κεντρικό και για τον Βόρειο Εύρο. Ακριβώς γιατί είναι σκοπός μας, είναι στόχος μας κεντρικός, αυτές τις ανισότητες μεταξύ του Νότιου Εύρου και του Κεντρικού και του Βόρειου Εύρου να μπορέσουμε όσο δυνατόν περισσότερο να τις διαφερώσουμε. Αυτό δεν είναι εις βάρος σε καμία περίπτωση της Αλεξανδρούπολης, η οποία ούτως ή αλλιώς, όπως υπόθηκε, έχει αναπτύξει μια πολύ σημαντική δυναμική και στην οποία δρομολογούνται ήδη, όπως ανέφερε και ο Χρήστος Σταϊκούρας, πάρα πολύ σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία θα την αναβαθμίσουν ακόμα περαιτέρω. Ενδεικτικά, να αναφερθώ στο γεγονός ότι το FSRU, ο σταθμός επαναριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, μπήκε σε λειτουργία εμπορική πριν από 2 μέρες. Σήμερα που μιλάμε, το πρώτο βαπόρι ξεφορτώνει φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη, προκειμένου αυτό να μπει στο σύστημα και όχι μόνο να καλύψει κατά ανάγκη τις ανάγκες της πατρίδας μας, αλλά να καλύψει και ευρύτερες περιφερειακές ανάγκες. Δείτε λίγο την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο στο χάρτη των μεγάλων εξελίξεων, των νέων διευρωπαϊκών διαδρόμων που ανοίγονται. Δείτε την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο συνολικά, διότι όλος ο Εύρος θα είναι ωφελημένος, στο πλαίσιο αυτής της νέας μεγάλης προσπάθειας η οποία γίνεται, να ανοίξει ένας καινούριος διάβλος, ο οποίος θα συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη. Και σκεφτείτε μετά, ποια είναι η φυσική πύλη εισόδου για προϊόντα και ενέργεια στην κεντρική και στην ανατολική Ευρώπη. Είναι ο Εύρος. Είναι η Αλεξανδρούπολη, διαμέσου του κεντρικού και του βορείου Εύρου, ένας φυσικός άξονας, ο οποίος αναβαθμίζει καθοριστικά τη γεωπολιτική σημασία του Εύρου και ενισχύει σημαντικά, θα έλεγα, και τη στρατηγική αυτονομία της πατρίδος μας, αλλά και της Ευρώπης συνολικά. Κάποια στιγμή, ευχόμαστε γρήγορα, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει και θα αρχίσει η ανοικοδόμηση στην Ουκρανία. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Οδυσσός απέχει από τον Εύρο λιγότερο από 1.000 χιλιόμετρα. Και στη νέα αυτή προσπάθεια ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, η Ελλάδα διαμέσου του Εύρου μπορεί να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο. Μιλάω για τα μεγάλα, γιατί πρέπει να έχουμε μία αίσθηση ότι σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει και ο οποίος δοκιμάζεται με κρίσεις, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή, η χώρα μας πρέπει να παίξει έξυπνα τα γεωπολιτικά της χαρτιά. Και είναι κάτι το οποίο το κάνουμε και το κάνουμε πολύ αποτελεσματικά. Και ο Εύρος θα είναι ωφελημένος από αυτή την πολιτική της κυβέρνησης. Και μιας και μιλάμε για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με χαρά ενημερώθηκα ότι η αποστολή την οποία ανέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μεταφέρουμε με ασφάλεια Έλληνες και Κύπρους συμπολίτες μας από το αεροδρόμιο της Βηρητού ολοκληρώθηκε, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σε θέση να μπορούν να φέρουν εις πέρας τέτοιες αποστολές όπου χρειαστεί και πάνω απ' όλα να προστατεύουν τους συμπολίτες μας Έλληνες και Κυπρίους. Δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά σε όλα όσα είπαν οι προλαλήσατες. Θέλω να συγκρατήσετε όμως και πάλι το γεγονός ότι το σχέδιο αυτό το οποίο παρουσιάσαμε είναι προϊόν διαβούλευσης και συνεργασίας διυπουργικής, η οποία αποδεικνύει στην πράξη πώς αντιλαμβανόμαστε το επιτελικό κράτος. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα στον Άκη Σκέρσο, στον Θανάση τον Κοντογιώργη και στον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, οι οποίοι απέδειξαν στην πράξη και περνώντας πολύ χρόνο εδώ στον Εύρο, ότι το νιάξιμό μας, η φροντίδα μας για αυτήν την τόσο ευαίσθητη περιοχή είναι ειλικρινής. Και οι δράσεις και τα έργα τα οποία δρομολογήθηκαν ήταν προϊόν διαβούλευσης, αλλά είναι και αντικείμενο λογοδοσίας. Είναι πια δημόσια, σεβασμιότατη κύριε Δήμαρχη, αυτές είναι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, αυτές είναι οι δεσμεύσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιφερειακό και σε δημοτικό επίπεδο και εμείς θα λογοδοτήσουμε
για την ταχύτητα με την οποία θα υλοποιήσουμε όλα αυτά τα έργα. Από τα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία θα χρειαστούν χρόνο, το φράγμα στο δέρειο, ας πούμε, το οποίο οριμάζουμε τη μελέτη, δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Τα σημαντικά σιδηροδρομικά έργα, για τα οποία αγωνιστήκαμε και εξασφαλίσαμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, προτάσσοντας, όταν το γνωρίζετε αυτό, προτάσσοντας τον Εύρο, εναντί άλλων σιδηροδρομικών έργων, επειδή ακριβώς αναγνωρίζουμε την τεράστια γεωπολιτική σημασία την οποία έχει το έργο αυτό για να αναδειχθεί ο Εύρος σε διαμετακομιστικό διάδρομο που θα καλύψει, όπως είπα, τις ανάγκες μιας πολύ μεγάλης περιοχής. Από τα μεγάλα έργα, λοιπόν, μέχρι τα πιο μικρά, τα οποία έχουν άμεση εφαρμογή, μέχρι αυτά τα οποία υλοποιούνται, όλα έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, όλα έχουν φορέα υλοποίησης και όλα έχουν αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο λογοδοσίας και ελέγχου από τους ίδιους τους πολίτες. Είδατε, όπως είπα και πριν, ότι μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις έχουν ιδιαίτερο τοπικό πρόσημο. Αγαπητέ Δήμαρχε, το σουφλί δεν θα πληρώσει ένφια για τα επόμενα 3 χρόνια. Και αυτή είναι μια πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε ειδικά για το σουφλί, επειδή αναγνωρίζουμε και το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει από τη μεγάλη πτώση του πληθυσμού, αλλά και το γεγονός ότι είναι ο Δήμος που δοκιμάστηκε περισσότερο από την καταστροφική φωτιά του 2023. Δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν συνολικά με την εκπαίδευση, κέντρο διαβίου μάθησης στο Σουφλί και ναι, ίδρυση της νέας κτηνιατρικής σχολής στο Βόρειο Εύρο, στην Ορεστιάδα, από τη στιγμή που αυτή θα είναι η επιθυμία του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Εμείς θα στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία, έτσι ώστε κάτι το οποίο αποτελούσε ζητούμενο για το Βόρειο Εύρο εδώ και πολλά χρόνια, να μπορέσει να γίνει πράξη. Η ενίσχυση συνολικά του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Χαίρομαι που ο κύριος Πρίτανης υπενθύμησε το γεγονός ότι είχαμε βρεθεί μαζί πριν από 1 χρόνο και κάτι και μας είχε παρουσιάσει μαζί με τον Υπουργό Παιδείας το σχέδιό του για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο ως ενός πυλώνα όχι απλά εκπαιδευτικού αναπτυξιακού σε μια τόσο κρίσιμη γεωγραφική περιφέρεια. Το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε. Θέλω να θυμίσω είναι το σχέδιο νόμου το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε και το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία των μη κρατικών, μη κρατικοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Και σήμερα έχετε το νομοθετικό εργαλείο, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία να μπορέσετε να προχωρήσετε στην υλοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου οράματος που έχετε. Η στήριξη της τοπικής μεταποίησης, της βιομηχανίας, η προτεραιοποίηση των επιχειρήσεων του Εύρου ως προς τη χρηματοδότηση από τα αναπτυξιακά σχέδια. Το χρηματικό μπόνους εγκατάστασης για το Βόρειο Εύρο. Ένα όχι ευκαταφόρντο κίνητρο για να έρθει κάποιος να μετακινηθεί μόνιμα σε αυτήν την τόσο όμορφη περιοχή της πατρίδας μας. Η μοριοδότηση, η αυξημένη μοριοδότηση για την εντοπιότητα, η οποία ούτως ή αλλιώς έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα των παραμεθόριων περιοχών, ενισχύεται ακόμα περισσότερο για τους 3 Δήμους του Κεντρικού και του Βόρειου Εύρου. Τα προγράμματα τα οποία θα στηρίξουν τους νέους αγρότες μας με παραπάνω τεχνογνωσία και με ψηφιακά εργαλεία, έτσι ώστε να γίνουν πιο παραγωγικοί. Η διαρκής αναζήτηση, το ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, εμβληματικών επενδύσεων, οι οποίες μπορούν ενδεχομένως να γίνουν στον Εύρο και να προσθέσουν σημαντικές νέες θέσεις εργασίας και πολλά ακόμα τα οποία υπόθηκαν. Δεν υπάρχει μία μαγική λύση. Σπανίως υπάρχει. Το ξέρετε καλά. Υπάρχει όμως σκληρή δουλειά, ένα πλέγμα πολιτικών παρεμβάσεων που, όπως σας είπα, είναι προϊόν διαβούλευσης, γιατί πολλές από τις ιδέες οι οποίες υιοθετήθηκαν ήταν τελικά δικές σας ιδέες και δικές σας προτάσεις, όπως πολλές ιδέες πάτησαν πάνω στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη, σε μεγάλο βαθμό το πόρισμα αυτό πια υλοποιείται. Αυτό είναι αυτό το οποίο είχαμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Όπως σας είπαμε, εξασφαλισμένους πόρους. Σκεφτείτε ότι μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο τόσος λόγος γίνεται ότι δήθεν αφορά μόνο κάποιους λίγους και εκλεκτούς και μεγάλους, 100 εκατομμύρια και από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία διατίθενται σε δράσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον Εύρο, περιβαλλοντικές δράσεις,
ανάταξης της καμένης περιοχής με σημαντικά αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα. Έργα τα οποία αφορούν την υγεία. Ξαναφτιάχνουμε τα κέντρα υγείας σε όλο τον Εύρο. Παρεμβάσεις σημαντικές οι οποίες γίνονται στο νοσοκομείο. Και ναι, Σταύρο, έχει δίκιο. Η Βόρειος Εύβοια ήταν οδηγός. Γιατί και εκεί είχαμε με μεγάλη πυρκαγιά. Και καθίσαμε και είπαμε θέλουμε να δούμε την αποκατάσταση διαφορετικά. Και αν δείτε τα αποτελέσματα της πολιτικής μας στη Βόρειο Εύβοια είναι ήδη ορατά. Όπως αρχίζουν να είναι ήδη ορατά και εδώ στον Εύρο, έτσι ώστε αυτή η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή να μπορέσει να γίνει ουσιαστικά μια ευκαιρία να δούμε την ανάπτυξη του Εύρου διαφορετικά. Αυτό έχουμε κάνει και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό το συγκροτημένο σχέδιο υπάρχει πια και θα υλοποιηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα και να κλείσω λέγοντας ότι αύριο η παράταξή μας γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Από ένα βορειοελλαδίτη, από έναν Μακεδόνα, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ένα πολιτικό ο οποίος έδινε έμφαση στα έργα και στην ουσία και όχι στα εύκολα λόγια και στις παχυλές υποσχέσεις. Το σχέδιο το οποίο σας παρουσιάσαμε σήμερα κινείται ακριβώς σε αυτήν την λογική και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο τιμούμε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την παρακαταθήκη του Εθνάρχη μας που πριν από 50 χρόνια ίδρυσε τη μεγάλη μας παράταξη που έμελε να είναι πρωταγωνιστής στις εξελίξεις αυτού του τόπου για μισό αιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.